τέλεια. Τώρα ας πούμε ότι βρισκόμαστε εδώ πέρα μέσα. Από τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ πέρα μέσα και θέλουμε να σκανάρουμε το πεδίο στο έτσι, γιατί βλέπετε πως είναι το μέρος, θα βάλουμε εσωτερικό χώρο για να έχουμε όλη την ευθεία να τραβήξουμε. Βρισκόμαστε μέσα σε χώρο ο οποίος είναι από τσιμέντο. Οπότε, εξισορρόπηση εδάφους θα βάλουμε σκληρόδερμα. Εντάξει. Ωραία. Στόκευσε προς τα αυτοκίνητα μπροστά εκεί. Εγώ αρχίζω την έναρξη. Πολύ γρήγορα σκανάρεις με το χτάρι, ε. Συνέχισε, σκάναρε. Σιγά σιγά έτσι πάνω κάτω. Ωραία. Τέλος. Το κρατάω εδώ πέρα, πάω διακοπή. Εντάξει. Έχουμε κάνει ένα σκανάρισμα. Πατάμε αποθήκευση. Ναι, για την αποθήκευση που λες. Ναι, έχεις εδώ σπίτι, βλέπω, έχεις πολλά. Τεστ θα το ονομάσω, έτσι. Ωραία. Το κλείνουμε το πρόγραμμα. Το ξανανοίγουμε. Ωραία. Πάμε. Όχι, ναι. Συγγνώμη, μία ερώτηση. Ναι. Κάθε χτύπημα που το κάνεις, το κλείνεις το πρόγραμμα. Το κλείνεις και το ξανανοίγεις. Κάνεις την αποθήκευση, το κλείνεις και το ξανανοίγεις. Ωραία. Τεστ. Ανοίγουμε το τεστ. Μας κάνει loading. Ωραία. Βρίσκουμε ακριβώς το σημείο που έχεις βαρέσει, που είναι αυτό εδώ. Εντάξει. Αλλά βλέπεις τώρα ότι έχεις εδώ πέρα... Εδώ είναι το αυτοκίνητο που στόκευες. Ναι, αλλά δες τώρα τι θα κάνουμε. Πάμε εδώ. Ναι. Το βλέπεις που λέει ισχύς 3. Εδώ. Ναι. Την κατεβάζουμε. Και κάνουμε εξαμόλυνση. Τώρα μας βγάζει τους στόχους. Εδώ πέρα έχουμε στόχους μεταλλικούς. Και εδώ πέρα σου βγάζει το τιμολόγιο. Το βλέπεις το τιμολόγιο. Εδώ πέρα σου δείχνει στη μπάρα το τι μέταλλο είναι και την αγωγιμότητά του. Και εδώ πάνω... και τα κενά. Πόσο μεγάλο είναι το κενό του. Και πού το αντόπισε. Ύψος, βάθος, μάκρος, τα πάντα. Σου λέει στα 7 μέτρα από εδώ πέρα. Έχει βρει ένα κενό και είναι στο 1,30. Αυτό σου λέει ότι είναι σοφρότητα εδάφους, είναι κάτι σαν κενό που εντοπίζω. Μπορεί να είναι και το τέτοιο, το καπάκι. Φρεάτια. Το φρεάτιο. Έξω έχει το φρεάτιο. Αυτό είναι όλη η περιοχή που έχει σκανάρει. Απλά κάνοντας εξαμόλυνση, δηλαδή ξεκινώντας εδώ πέρα και κάνουμε εξαμόλυνση και κατεβάζουμε την ισχύ, εντάξει. Τότε καθαρίζουμε όσο περισσότερο μπορούμε την εικόνα από άλλους παράγοντες για να έχουμε όσο πιο καθαρή εικόνα μπορούμε. Σβήνεις όλα τα παράστατα, ναι, δηλαδή, να ξέρεις. Και μόλις κάνεις αυτό το πράγμα βλέπεις ότι έχεις μια σταθερή εικόνα που σου δείχνει όλα τα μεταλλεύματα και όλα τα κενά που εντοπίζεις στο χώρο. Κατάλαβες. Αυτή είναι η καλύτερη ανάλυση που μπορείς να κάνεις. Απλή και όμορφη. Τώρα, εγώ το έκανα χειροκίνητα, άμα ήθελα σύνδεα το COM3. Και μετά, στοχεύοντας, βλέπεις ακριβώς τι είναι το καθένα σου. Κατάλαβες. Δηλαδή τώρα εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουμε εντοπίσει ένα κόκκινο. Για στόχευσε μπροστά εκεί. Να βλέπουμε εδώ με τους κυρίους. Να είμαστε, δες. Βλέπεις τώρα, ανάλογα με... Εκεί που δείχνει, εκεί είναι το κενό τώρα που στοχεύει, ας πούμε. Είναι και η δουλειά εκεί, ναι, δηλαδή. Ναι. Δηλαδή μπορείς να διηγηθείς και το κενό, δηλαδή. Νάτο. Εκεί που στοχεύεις τώρα είναι το κενό. Που είναι στο δρόμο, νάτο. Η ευθεία από κάτω. Έχει, ναι, το φράτιο. Έχει φράτιο εκεί. Σταθερός πάντα, δεν περπατάς. Λέω και μετά τώρα που κάνουμε αυτό. Ναι. Δηλαδή τώρα βλέπεις που είναι, δηλαδή. Ναι. Και εκεί που χτυπάει τον έζη, είσαι εκεί, δηλαδή, αυτό που θες. Ένα μέτρο απόκληση το πολύ. Ναι. Το πολύ. Εντάξει, πάντα θα υπάρχει μια απόκληση και θα τη μαζέψεις όταν πλησιάσεις κοντά. Το πολύ ένα μέτρο απόκληση, εγώ στο λέω. Και θέλει 2 μέτρα πριν, δηλαδή αν είσαι σε βράχο ή οτιδήποτε, έτσι. Αν θες να δεις πού ναι, θα πας λίγο μακριά. Δεν μπορείς να πας επάνω, δεν είναι τοπικό μηχάνημα. Κοίταξε, η φιλοσοφία των αποστάσεων είναι να έχεις μια απόσταση και να δώσεις το μηχάνημα τη δυνατότητα να πάρει, να συλλέξει στοιχεία. Είναι εκπομπή λήψη. Αν εσύ πας πάνω στο βράχο, δεν θα δώσεις αυτή τη δυνατότητα το μηχάνημα. Φύγε μακριά, 20 μέτρα, 30. Ναι, θέλω να σου πω αν θες να πλησιάσεις μετά. Από 1 μέτρο και μετά. Αυτό λέω, αυτό εννοούσα λίγο. Από 1 μέτρο και μετά. Θες να δείξεις. Δεν σου έδωσε λέξη. Αν δεν βάλεις τη λογική σου πρώτα το τι κάνεις, το μηχάνημα δεν θα σε βοηθήσει πολύ. Αυτό που χρειάζεται είναι λογική και ένα καλός εξοπλισμός. Τώρα έχεις τον καλό εξοπλισμό. Βάλε και τη λογική σου για να έχεις καλό αποτέλεσμα.
Ότι είναι καλός εξοπλισμός δεν το συζητάω, είναι από τα καλύτερα που κυκλοφορούν. Και μην ακούς τους ανόητους που λένε τουρκικά και τουρκικά και τουρκικά. Τι σημαίνει τουρκικά? Δηλαδή η τεχνολογία των Τούρκων είναι υποδιέστερη άλλων κρατών. Έτσι, δηλαδή οι Γερμανοί που βγάλαν τα μηχανήματα γεωφυσικά και τα πουλάγανε 30 και 40 χιλιάρικα και δεν κάναν τίποτα. Ήτανε σωστότεροι. Τώρα που τα πετάξαν όλοι στον κρεμό. Τι σημαίνει δηλαδή ότι είναι Τούρκοι? Οι Τούρκοι δεν έχουν τεχνολογία? Οι Τούρκοι βγάζουν αεροπλάνα, βγάζουν ντρόουν, βγάζουν πλοία. Και δεν είναι οι Τούρκοι, είναι οι επενδυτές οι ξένοι που έχουν μπει μέσα και όλα τα εργοστάσια αυτά δεν είναι των Τούρκων. Είναι ξένων επενδυτών όλα αυτά. Και οι Mercedes στην Ελλάδα. Η τεχνολογία ειδικά των συγκεκριμένων μοντέλων είναι όλα γερμανικά, δεν είναι τουρκικά. Ναι, οι Τούρκοι κάνουν την παραγωγή. Και στην Κίνα φτιάχνονται μηχανήματα άλλων εταιριών. Τι πάνε να πει ότι επειδή είναι Κινέζικα δεν είναι καλά? Ό,τι πληρώνει παίρνει. Έχει Κινέζικα του 1 ευρώ και έχει Κινέζικα που σου έχει το κεφάλι. Και η Nike στο Βιετνάμ είναι. Γιατί η Apple που φτιάχνει τα τηλεφωνά τη, στην Κίνα τα φτιάχνει. Μια χαρά είναι, αντέχει κιόλα. Μια χαρά, έχει πάρει ένα μηχανηματάκι που δεν τα αλλάξει. Ότι θα παιδευτείς να το μάθεις, θα παιδευτείς. Αλλά κάτσε λιώστο να το μάθεις ένα μηχάνημα. Γιατί αν πας σε υποδιέστερα μηχανήματα, δεν θα έχεις τα αποτελέσματα που θέλεις. Εδώ έχεις ένα καλό μηχάνημα, μάθε το χειρισμό του. Δεν σου λέω ότι αύριο το πρωί θα βρεις θησαυρό, αλλά τουλάχιστον όπου πας σε μια δουλειά, θα ξέρεις ότι αν υπάρχει κάτι θα το βρεις. Αν το ψάξεις σωστά και το δουλέψεις σωστά. Ζήσε την πραγματική εμπειρία.